Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρασόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ελευνατικού Οργανισμού Ελλήνων και σήμερα πάλι μαζί σας σε μια εκπομπή όπου θα μπούμε στη μελέτη και στη σκέψη της Παλαιάς Διαθήκης. Να σας θυμίσω τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2313 022 040 για να διοτυπώσετε οποιασδήποτε απορίες σας ή ερωτήσεις σας, στη σελίδα μας στο facebook ο λόγος της Ορθοδοξίας και με mail μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας επίσης στο radio και σήμερα η εκπομπή μας θα δώσει μια αγιορείτικη συνταγή, μια ταχυνόκρεμα δώρο σε κάποιον από τους ακροατές που θα πάρει τηλέφωνο και με κλήρωση θα βγει το όνομά του. Η σημερινή μας εκπομπή, όπως σας είπα στην αρχή, θα μας αποσχολήσει η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη η οποία είναι τόσο συκοφαντημένη, τόσο διαστρεβλωμένη και πάρα πολύ σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις, μέσω γραπτού τύπου, εφημερίδες, τη συκοφαντούν και την διεστρεβλώνουν. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα όπως η Ορθόδοξη πάντα η Εκκλησία μας βλέπει και μελετάει την Αγία Γραφή και μελετάει μέσα στην Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι το ένα από τα δύο πόδια που στηρίζουν έναν άνθρωπο. Το ένα είναι η Καινή Διαθήκη και το άλλο είναι η Παλαιά Διαθήκη. Ή αν θέλετε οι δύο πυλώνες που στηρίζεται η Εκκλησία μας, η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η κατασυκοφάντηση. Γιατί πολλοί προσπαθούν θεολογούντες, τέκτονες, μασόνοι δηλαδή, νεοειδωλολάτρες, και πάρα πολλοί άλλοι, μην τους αναφέρω όλους αναλυτικά, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς από όλες αυτές τις πληροφορίες που σας βομβαρδίζουν, γιατί κυνηγούν την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό σήμερα θα διερευνήσουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να, να το εξερευνήσουμε λίγο γιατί είναι ε, ένα πονηρό σχέδιο το οποίο πρέπει να το ξεδιπλώσουμε στα μάτια σας. Προσπαθούν και κυνηγούν και διαστραβλώνουν όπως είπαμε την Παλαιά Διαθήκη όχι τώρα. Άρχισε πολλά χρόνια πίσω αυτή η ιστορία, δεν είναι τωρινή. Εφανίστηκε τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες από γνωστικούς κύκλους. Τι είναι οι γνωστικοί κύκλοι για να το εξηγήσουμε κάποιες αιρέσεις οι οποίοι έλεγαν με τη γνώση και με το διάβασμα μπορούμε να φτάσουμε στο Θεό. Να κατανοήσουμε ακόμα και τα μυστήρια του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει τα μυστήρια του Θεού παρά μόνο όσα αποκαλύπτει ο Θεός όχι στους διαβασμένους, αλλά στους προσευχόμενους, στους αγρυπνώντες, σε αυτούς που ζουν εν μετανία, στους φωτισμένους. Άρα δεν μπορεί ο καθένας που θα κάτσει σε ένα γραφείο και θα διαβάσει πέντε πράγματα να κατανοήσει το Θεό. Αυτή ήταν η γνωστική κύκλη. Αυτοί οι κύκλοι εμφανίστηκαν τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και επηρεάστηκαν σαφώς και από την ελληνική φιλοσοφία και από τον Πλάτωνα αυτοί λοιπόν, σας είπα πλάτωνα, άρα επηρεασμένοι από ιδωλολατρικές σκέψεις. Από αυτές λοιπόν τις ιδωλολατρικές σκέψεις επηρεασμένοι κάνουν μια πολεμική εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και άρχισαν να την απορρίπτουν. Μάλιστα έλεγαν το εξή ότι άλλος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και άλλος ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία όμως, ένα τριαδικό Θεό έχουμε που εμφανίζεται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εκείνα τα χρόνια το καταπολέμησε η Εκκλησία, καταπολέμησε όλες αυτές τις αιρέσεις, αλλά κατά καιρούς εμφανιζόταν, δεν ήταν ένα θέμα που ξεχάστηκε τελείως, κατά καιρούς εμφανιζόταν με πάρα πολλές μορφές. Για να μην χρονοτριβήσω όμως θα έρθω στα νεότερα χρόνια, μην διανύσω δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε κοντά στο σήμερα, εμφανίστηκε ...το θέμα πάλι, ο πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης... ...από προτεστάντες θεολόγους. Ε, όπως είναι ο γνωστός Χάρνακ στους θεολογικούς κύκλους. Αυτός μισούσε τόσο πολύ την Παλαιά Διαθήκη... ...που αν ήταν δυνατόν να την εξαφανίσει όλα τα αντίγραφά της από τον κόσμο. Και ζητούσε από τον κανόνα τη Αγία Γραφή. Κανόνα τη Αγία Γραφή είναι αυτό που η Εκκλησία μα δέχεται. Ποια βιβλία απαρτίζουν ε, το, τα βιβλία, ποια βιβλία απαρτίζουν την καινή διαθήκη και την παλαιά διαθήκη. Αυτό λέγεται κανόνα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στην καινή διαθήκη που σα είναι πιο γνωστή, λέμε ότι είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια, είναι οι επιστολέ των Αποστόλων, είναι η Αποκάλυψη. Αυτά συγκροτούν τον κανόνα τη ε, κοινή διαθήκη. Το ίδιο από ίδια βιβλία συγκροτείται και ο κανόνα τη κοινή διαθήκη. Γενικά όμω ήθελαν να, να εξαιρέσουν, να βγάλουν δηλαδή από όλη την Αγία Γραφή όλη την παλαιά διαθήκη. Μάλιστα προ-φασιστικής Γερμανίας, προ της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία, εμφανίστηκαν στη Γερμανία οι Γερμανοί χριστιανοί οι οποίοι απέριπταν με φανατισμό την Παλαιά Διαθήκη. Ήταν η γνωστοί στους θεολόγους η Deutsche Christian. Αυτοί λοιπόν αποζητούσαν να αποβληθεί τελείως η Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ο πόλεμος δεν προέρχεται μόνο από προτεστάντες όμως, προέρχεται και από νέο ειδωλολάτρες. Όπως ακριβώς εκείνη την εποχή οι ειδωλολάτρες επηρεασμένοι από την πλατωνική φιλοσοφία. Απέριπταν την Παλαιά Διαθήκη, οι νέοι ιδωλάτρες που εμφανίστηκαν στην πατρίδα μας τώρα, που όμως καλύπτονται πίσω από το μανδύα του Έλληνα πατριώτη. Προσέξτε το αυτό. Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ, εδώ, είναι ένα, εδώ είναι το ζουμί, εδώ είναι το μυστικό. Καλύπτονται πίσω από, τον Έλληνα, από το μανδύα αυτό του Έλληνα πατριώτη. Δηλαδή, λένε εμεί είμαστε Έλληνες, δεν έχουμε σχέση με την ιστορία του Ισραήλ. Η Παλαιά Διαθήκη λέει αναφέρει την ιστορία του Ισραήλ. Εμείς ως Έλληνες έχουμε δική μας ιστορία. Τι δουλειά έχουμε με την Ισραηλιτική ιστορία, με την Ιουδαϊκή ιστορία. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να τη διδαχτούμε καθόλου, δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία μνήα στην Παλαιά Διαθήκη. Άρα πρέπει να έρθουμε κατευθείαν στην Καινή Διαθήκη. Οι νέοι ιδωλάτρες όμως να ξέρετε ότι από πίσω τους κρύβει τη μασονία. Θα σας πω ένα περιστατικό δικό μου, δικής μου εμπειρίας. Όταν ήμουνα περίπου 17-18 χρονών, γύρω στο 78 δηλαδή, έβλεπα περιοδικά που κυκλοφορούσαν νεοειδωλατρικά, νεοπαγανιστικά, στους μπάνκους των περιπτέρων, πάρα πολλά. Και μάλιστα είχαν εξώφυλλα ηλουστρασιών με πολύ καλές ε, με πορεία σε με, με, ωραία με πολύ, ωραίες, ε, πολύ, ωραία περιοδικά στημένα. Και αυτά τα περιοδικά ήταν αρκετά. Και ρώτησα κάποτε ένα φίλο μου που είχε ένα μπάνγκο, λέω, πουλούνται τόσα πολλά περιοδικά γιατί έβλεπα αρκετά περιοδικά. Και μάλιστα ήταν και βιτρίνα, τα βάζαν και βιτρίνα. Μου λέει, όχι, όπως πάνε τα περιοδικά έτσι και έρχονται. Δεν αγοράζει και κανένα σου λέει, άντε λέει να αγοράσει από κανένα γιόλεϊ, ξεχασμένοι που και που. Αλλά λέει εμεί επιδοτούμαστε για να τα βάζουμε βιτρίνα. Δηλαδή έλεγαν στους περιπτεράδε ή σε αυτούς που είχαν τους μπάνκους ή στα ψιλικατζίδικα βάλτε τα, αναρτήστε τα μπροστά και θα πάρετε και το δωράκι σας. Δηλαδή δημιουργώ φασαρία για το τίποτα, μόνο και μόνο για να διαφημίζονται. Και εγώ κάνω μια, έτσι, μια αφελή σκέψη αν θέλετε. Τόσα περιοδικά που πάνε και έρχονται στους μπάγκους άντε και να αγοραστεί κανένα. Ποιος καλύπτει αυτές τις δαπάνες. Αν συνενώσουμε τα κομμάτια του Πάζλου όμως θα δούμε ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία είναι η Μασονία. Και προωθεί η Μασονία τη νέο ιδολολατρία να εμφανιστεί. Και με αυτό το μανδύα λοιπόν όλο αυτό το πράγμα προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη και θέλουν να την εξοβελήσουνε οι μασόνοι δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθούν να πλήξουν το χριστιανισμό. Το κάναν και λίγο στα προηγούμενα χρόνια. Με διάφορες συκοφαντίες εναντίον του Χριστού. Αν υπήρξε ο ιστορικό πρόσωπο, αν τα είπε έτσι, αν τα γράψαν οι Απόστολοι και δεν τα γράψε ο ίδιος, δεν τα είπε ο ίδιος. Ισχυρίστηκαν διάφορα πράγματα, αλλά είδαν ότι αυτό το πράγμα, η απευθεία προσβολή του Χριστού δεν άγγιξε καθόλου τους χριστιανούς. Τότε λοιπόν σκαρφίστηκαν αυτό το κόλπο. Να μην προσβάλλουμε άμεσα την Καινή Διαθήκη που μιλάει για τον Χριστό, να προσβάλλουμε την Παλαιά Διαθήκη. Ναι, αλλά εάν προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη και εμείς πέσουμε στην παγίδα τους και βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την Αγία Γραφή, ο Χριστός τι θα είναι. Όπως λένε οι πατέρες, ψηλό άνθρωπος. Όχι ψηλό όπως λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι ψηλό ή ψηλά είναι τα κτίρια, ψηλό με γιώτα, δηλαδή ένα απογυμνωμένο, ένα άνθρωπο ανεφαξία, όπω είμαστε όλοι εμεί. Γιατί ο Μωάμε δεν είναι προεφητευμένο πουθενά. Ο Βούδα δεν είναι προεφητευμένο πουθενά. Ο Κομφούκιο πουθενά. Ο μοναδικό Θεό που είναι προεφητευμένο πολλά χρόνια πριν από την εμφάνισή του, από τη δημιουργία του κόσμου θα λέγαμε, και έτσι είναι, είναι ο Χριστός. Αν λοιπόν αφαιρέσει την Παλαιά Διαθήκη που μιλάνε οι προφητείες για τον Χριστό, τι μας μένει ένας δάσκαλος, όχι ένας Θεός. Και ό,τι έλεγε ο Χριστός και το στοιχεθετούσε πάνω στην Αγία Γραφή θα είναι μετέωρα. Δηλαδή δεν θα στηρίζονται, δεν θα έχουν ερίσματα, δεν θα έχουν βάση πουθενά. Και κυρίως οι μασόνοι γιατί προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί οι μασόνοι έχουν ένα Θεό τον Μάτς, Μάτσι είναι τα αρχικά. Μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντο. Ουσιαστικά είναι ένα είδωλο. Έλα όμω που η παλαιά διαθήκη λέει τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Χρυσό και ασήμι, έργα των ανθρώπων, των ανθρωπίνων χεριών. Άρα λοιπόν πρέπει να εξαιρέσουν την Παλαιά Διαθήκη και να απογυμνώσουν από τις προφητείες του Χριστό, αλλά και να μην μιλάει κανείς εναντίον των ιδόλων. Και βλέπετε ότι αυτές οι εκπομπές πολλαπλασιάζονται στην τηλεόραση. Δεν θέλω να τους αναφέρω ονομαστικά, ξέρετε ποιοι προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη. Έλα όμως που δεν σταματάς στην Παλαιά Διαθήκη, δεν σταματάει εκεί η ιστορία, πάνε και πιο πέρα. Και γιατί πάνε πιο πέρα. Και που, τι εννοώ το πιο πέρα. Πάνε στους πατέρες εκκλησίας μας. Δηλαδή αρχίζουν και προσβάλλουν και την ιερή μας παράδοση. Όλη την πατερική μας δασκαλία. Γιατί πρέπει να προσβάλλουν τώρα το τους πατέρες μας, να το εξηγήσουμε αυτό. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμήνευσαν και καθιέρωσαν και την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη. Συγγνώμη, πολλές φορές Αγία Γραφή, πρέπει να τα διευκρινίζω για να είμαι πιο κατανοητός, ενώ εδώ Παλαιά Διαθήκη. Άρα λοιπόν, ερμηνεύοντας την Παλαιά Διαθήκη, τη δίνουν την αξία και τη θέση που του χρειάζεται. Άρα λοιπόν πρέπει να, να απογυμνώσουν και του πατέρε τη Εκκλησία. Και βλέπετε, όσοι προσβάλλουν την παλιά διαθήκη, κυνηγάν και βρίζουν έναν μεγάλο ερμηνευτή της, ε, ε, του Ευαγγελίου, όλου τη Αγία Γραφή πλέον εδώ, τον Ιερό Χρυσόστομο. Τον βρίζουν. Και όχι μόνο τον Ιερό Χρυσόστομο και το Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο, τον Θεολόγο και του άλλου πατέρε τη Εκκλησία μα, σχεδόν όλου βρίζουν. Γιατί οι πατέρες μας, μας, μαζί με τον Χριστό στοιχειοθετούν την αξία της Αγίας Γραφής. Και θα το δούμε αυτό στην πορεία της εκπομπής μας ότι και ο Χριστός συμπεριλαμβάνει την Παλαιά Διαθήκη στα κηρύγματά του, στη διδασκαλία του και οι πατέρες. Δηλαδή οι πατέρες κινούνται στο πνεύμα του Χριστού. Άρα λοιπόν αυτοί που θέλουν να πλήξουν την Παλαιά Διαθήκη και να την βγάλουν μέσα από την Εκκλησία μας να την εξανεμήσουν, να την εξαφανίσουν, θέλουν να εξαφανίσουν και τους πατέρες. Και τώρα έρχεται εδώ και συμπλέκεται αυτή η ιστορία των μεταπατερικών θεολόγων. Τι είναι μεταπατερική θεολόγια να σας εξηγήσω. Παραδείγματο χάρη στην Ακαδημία του Βόλου, όπου έχει δημιουργηθεί μια εκκλησιαστική ακαδημία και θα βγάζει παπάδες, Θεός να τους κάνει παπάδες, Αχ. Θα ήθελα να το πω κάπως διαφορετικά Αλλά είμαστε στον αέρα Και δεν χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις Αυτοί λοιπόν Λένε Στην ακαδημία τους Ότι δεν τους χρειαζόμαστε τους πατέρες εκείνης της εποχής Μας είναι περιττή Πρέπει να τους βγάλουμε Και σήμερα έχουμε πατέρες Και σήμερα έχουμε καινούργιους δασκάλους Και αυτοί θα μας κατευθύνουν και θα μας διδάξουν Ποια θεολογία τη θεολογία όμως τη διαστραμμένη της ανομαλίας. Αυτοί που βάζουν και διδάσκουν, ξέρετε τι διδάσκουν στα σχολεία, θα κάνουμε κάποια στιγμή και μια εκπομπή για τα σχολεία για να πούμε τι έχουν παρισφρήσει μέσα στα σχολεία και μέσα στα, στα μαθήματα των θρησκευτικών. Προσπαθούν να αποδομήσουν και τα παιδιά μας και την νεολαία μας. Έτσι λοιπόν έρχεται και δένει τώρα. Ο παγανισμός, η δολατρία δηλαδή, με αυτούς που προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη και με, τους πατερι... με τα πατερικούς θεολόγους. Βλέπετε που ο πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας μας είναι πολλαπλός και πολυμέτωπος. Δεν κάθονται στα αυγά του οι πολέμοι της Εκκλησίας μας. Προσπαθούν από πουδήποτε και από όπου μπορούν να την πολεμήσουν. Και θα σας στοιχειοθετήσω Κάνα δύο πράγματα γιατί σας είπα πάντα με αποδείξεις θα μιλάμε σε αυτή την εκπομπή. Πάντα θα στοιχειοθετούμε το λόγο μας. Από τον Άγιο Ιάννη τον Χρυσόστομο μια έκφραση που έλεγε προέλαβεν, έλεγε επιλέξει ο Άγιος Πατέρας μας, προέλαβεν την κενή η παλαιά και ερμήνευσεν την παλαιά η κενή. Δηλαδή προηγήθηκε της κενής διαθήκης η παλαιά και ερμήνευσε η παλαιά διαθήκη την κενή. Δηλαδή όλα αυτά που λέει ο Χριστός γίνονται κατανοητά όταν γνωρίζεις Παλαιά Διαθήκη. Αν δεν γνωρίζεις Παλαιά Διαθήκη όλα αυτά που λέει ο Χριστός θα είναι μη κατανοητά. Ο Χριστός πολλές φορές έλεγε Παραδείγματο χάρη στον Ιαννία που τον πλησίασε και τον είπε πώ μπορεί να γίνει τέλειο. Τι διαβάζει, λέει, στη γραφή. Ποια γραφή. Εκείνη την εποχή υπήρχε μόνο η παλαιά διαθήκη. Τι διαβάζει, λέει, τι λέει. Διάβασε εκεί και θα ανοίξουν τα μάτια σου. Άρα λοιπόν ο Χριστό ο ίδιο παραπέμπει στην Παλαιά Διαθήκη. Και όταν λέει το γέγραπτε γάρ, είναι γραμμένο ο Χριστό που το επαναλαμβάνει πάρα πολλέ φορέ, πάλι απευθύνεται στην Παλαιά Διαθήκη, σε αυτά που λέει η Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό λέει ο Ιερό Χρυσότομο, προηγήθηκε η Παλαιά για να στρώσει το χαλί, αν θέλετε, να γίνει πρόδρομο τη καινή Διαθήκη. Και η Καινή Διαθήκη τώρα ερμηνεύει και ορισμένα γεγονότα της ε, Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε. Θα είναι ακατανόητα. Ένας άλλος πατέρας που προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους πολέμιους της Παλαιάς Διαθήκης λέει ο Σταυρός, ο Σταυρός, του Χριστού ο Σταυρός προανακηρύτεται και προετυπούτο το μυστικός εκγενών αρχαίων και ουδή ποτέ κατηλάγει το Θεό χωρί του Σταυρού δυνάμεως. Δηλαδή ο Σταυρό προετυπώνεται στην παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει στην παλαιά Διαθήκη και α μην είναι γνωστό. Σαφώ. Γι' αυτό και στην ενολογία τη Εκκλησία μα, ε, όταν λέμε τι καταβασίε του Σταυρού, λέμε Σταυρό χαράξα Μωσή επευθεία ράβδο. Δηλαδή, Σταυρό σχημάτισε όταν ήθελε την Ερυθρά Θάλασσα να τη διαχωρίσει ο Μωυσής. Βλέπετε, προ, προτυπώνεται στην Παλαιά Διαθήκη και ο Σταυρός. Προεφητεύεται και ο Σταυρός. Προεφητεύεται ο Χριστός. Προεφητεύονται και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ακόμα προεφητεύεται. Μετά όλοι αυτοί θα είναι έολοι. Δηλαδή θα είναι στον αέρα. Δεν θα έχουν που να τα στηρίξουμε. Και μάλιστα όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι αυτοί, αν και ήταν πρώτου νόμου είναι φίλοι Θεού εχρημάτισαν, κατά λέξη λέει. Φίλοι Θεού εχρημάτισαν. Δηλαδή αν αυτοί ήταν φίλοι Θεού και ξέρεις το ποιος φιλιώνεται με το Θεό είναι και παιδί του Θεού και ετιμήθησαν λέει παρά του Θεού πώς εμείς όλους αυτούς που ήταν φίλοι του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, τους δικαίους, τους προφήτες, τους Αγίους εμείς μπορούμε να του απορρίψουμε. Έδωσε την ευλογία παραδείγματο χάρη στον προφήτη Λία ο Θεός να αναστήσει και νεκρό. Πώς εμείς εγώ εμείς θα τον απορρίψουμε αυτόν ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού και χωρίς τη δύναμη του Θεού έκανε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν και η ομιλία του αυτή είναι σας δίνω και στοιχεία από τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό του Αγίου ε, Γρηγορίου του Παλαμά. Ένα άλλο λάθος που κάνουν τώρα οι οι πολέμοι αυτοί που προσβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη είναι όπως σας είπα ότι εμείς δεν σχετιζόμαστε με την ιστορία του Ισραήλ και μάλιστα μας έχουν βρει και τον όρο και μας κατηγορούν ως Ιουδεοχριστιανούς ότι, όχι ότι είμαστε Έλληνες αλλά είμαστε ε, Ιουδαίζοντες χριστιανοί γιατί αγαπάμε την ιστορία του Ισραήλ Προσέξτε, η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι η ιστορία του Ισραήλ. Είναι η ιστορία του Θεού πάνω σε ένα λαό πώς τον διαπαιδαγωγεί. Και διαπαιδαγωγεί μέσω αυτού του λαού όλους τους λαούς. Παραδείγματο χάρη, όταν διαπαιδαγώγησε τους πρώτους 12 αποστόλου. Δεν διαπαιδαγώγησε μόνο τους 12 Αποστόλους ή δεν έκλεισε εκεί τον κύκλο του ο Χριστός. Τους 12 Αποστόλους τους προετοίμασε για να κηρύξουν σε όλα τα έθνη. Άρα έπρεπε να προετοιμάσει και ένα λαό που θα βγάλει αυτούς 12 αποστόλου. Όποιο λαό και αν ήταν αυτό, και αυτό γιατί ήταν οι Ισραηλίτε οι μόνοι που έμειναν ω ένα σημείο πιστοί στον ένα Θεό μέσα σε εκείνη την άπειρη δρολατρία που κυκλοφορούσε εκείνα τα χρόνια. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι είναι ο εκλεκτό λαό. Είναι ο λαό που γίνεται ένα παράδειγμα με ένα παράδειγμα, με παράδειγμα μιλούσε ο Χριστός. Ή όταν μιλάει, ή όταν θεραπεύει κάποιον, ή όταν διδάσκει κάποιον. Ή κατηδία το βράδυ που μίλησε στον Άγιο Νικόδημο, τον αρχιερέα, απευθυνόταν η ομιλία του μόνο στον Άγιο Νικόδημο, σε όλους απευθύνεται. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιεί τον έναν ή απευθύνεται μόνο σε έναν. Ε, άρα η ιστορία αυτή που υπάρχει να πουμε οτι χρησιμοποιει τον εναν η απευθυνεται μονο σε εναν αρα η ιστορια αυτη που υπαρχει μεσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι ιστορία οικουμενική, αφορά όλο τον κόσμο. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα. Σε λίγο πάλι μαζί σας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Τι θα λέγατε για μια εκδρομή να ξεφύγουμε από ό,τι μας απασχολεί και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εκεί κάπου στα μεσάνυχτα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων Είμαι η Εφη Μάνου και θα είμαι κοντά σας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα με την εκπομπή Μουσική Εκδρομή Να είστε όλοι εκεί στην ώρα σας για να αρχίσει το μουσικό μας ταξίδι Η πρεμιέρα μας είναι την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου <Τελόγια> Θέλεις καπνικά είδη και δεν βρίσκεις. Τα βρίσκεις, αλλά όχι σε καλή τιμή. Θέλεις ηλεκτρονικό τσιγάρο και υγρά να Τότε στα καταστήματα Καπνοκατάσταση θα βρει αυτό που ψάχνει. Με τρία σημεία παραλαβή. Σε πόλια, κάτω πατήσια και τώρα και στην Ακαδημία Πλάτονο παίρνει καπνικά είδη στι καλύτερε τιμέ. Για του φίλου του κανονικού ή ηλεκτρονικού τσιγάρου, η λύση είναι Καπνοκατάσταση. Μπε και στο site www.caπνοκατάσταση.gr για περισσότερε πληροφορίε και προσφορέ. Τώρα και τέταρτο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 38 στη Βόνιτσα, απέναντι από τα Ελτά. Μπορείτε να ακούτε τις ηχογραφημένες εκπομπές μας μπαίνοντα στο www.eolas.org πηγαίνοντας στην κατηγορία Multimedia, ραδιόφωνο και έπειτα αρχείο. Γαλλικό στυλ σε κάθε σα κίνηση. Αρωματοπολίων Ροδοσταλής. Τα πιο όμορφα δώρα έχουν ένα όνομα. Ροδοσταλής. Για αρώματα Αφρόλουτρα, κρέμες προσώπου, σώματος, σαπούνια στην τιμή που θέλετε. Αρωματοπολίων Ροδοσταλής, για να κάνετε αισθητή την παρουσία σας. Το ακριβό σας άρωμα σε χαμηλή τιμή. Πολύ χονδρική λιανική. Τώρα στην πόρτα σας με ένα κλικ rodostalis.gr Ακολουθήστε μας στο Instagram, παπάκι, έω Μεταφορές μετακομίσεις, Γιώργος Φιντανάκης στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27. Πέρα από τα αστέρια, το μαγικό ταξίδι στο αχανές, άπειρο και μαγευτικό σύμπαν συνεχίζεται μέσα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Κάθε Παρασκευή στις 8 με τον Κώστα Καμπάκη. Intervista. Κατάστημα ρούχων. Γυναικεία. Αντρικά. Τσιμισκή 71 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 260 348 και 2310 230 906. Intervista. Τον πατέρα προσκυνήσω και τον Υιόν δοξολογήσωμεν και το Παναγίον όμου πάντες Πνεύμα και λέγοντες Παναγία Τρίας σώσον Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου και πάλι κοντά σας από την φιλόξενη εκπομπή μας ο λόγος της Ορθοδοξίας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2313 022 040 για οποιαδήποτε απορίες σας ή ερωτήσεις σας. Στη σελίδα μας, όπως είπαμε, ο Λόγος Ορθοδοξίας και στο mail μας radiopapaki.eo.elas.org Θα θυμίσω και πάλι ότι θα δώσουμε σε κάποιον από τους ακροατές που θα πάρει τηλέφωνο με κλήρωση μία ταχυνόκρεμα η οποία είναι με φουντούκι και ταχίνι και θα μπορέσετε να την προμηθευτείτε από το σταθμό μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και συνεχίζουμε επί του θέματός μας που αρχίσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας για να πούμε για την παλιά Διαθήκη που την προσβάλλουν, την κυνηγούν προσπαθούν να την εξοβελήσουν από τη ζωή μας. Τώρα να έρθουμε να δούμε πώς οι εθνικοί κύκλοι αυτοί που κυνηγούν ε, την Παλαιά Διαθήκη, πώς συνδέονται και με τους Εβραίους. Και μάλιστα, εδώ να κάνω μια παρένθεση, λένε αυτοί οι εθνικιστικοί κύκλοι ότι όταν θα έρθουν στην εξουσία, το άκουσα εγώ, ότι θα μα κάνουν καθάριση. Δηλαδή θα κάνουν, θα κάνουν καθάριση της Ελλάδος από τους Ιουδεοχριστιανισμούς που αναφέραμε προηγουμένως. Δηλαδή, όλους εμάς πρέπει να μας πετάξουν έξω εκτός Ελλάδος. Ότι δεν είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε Έλληνες πατριώτες. Ε, τα σχόλια δεν τα, θα τα κάνετε εσείς. Αλλά δεν γνωρίζουν ή αποσιωπούν. πρώτη πολέμη τη παλαιά διαθήκη είναι Εβραίοι. Ναι, μη σα φαίνεται περίεργο. Οι Εβραίοι είναι οι πρώτοι πολέμοι τη παλαιά διαθήκη. Σήμερα, για σήμερα τώρα μιλάω. Διότι οι ίδιοι Εβραίοι απέρριψαν τα, βιβλία, τα μισά βιβλία τη της, της, της παλαιά διαθήκη. Συγγνώμη. Μιλάμε πάντα για την παλαιά διαθήκη. Απέρριψαν τα μισά βιβλία τη παλαιά διαθήκη. Και θα μου πείτε καλά, οι Εβραίοι απέρριψαν τη δική του ιστορία. Για από εδώ τώρα το συνδέω με το προηγούμενο που λέγαμε πρώτου διαλύματο, ότι δεν είναι ιστορία δική του. Είναι παγκόσμια ιστορία, θα το δούμε αυτό. Έχει αναφορέ στην παλαιά διαθήκη, ότι δεν είναι μόνο των Ισραηλιτών, είναι παγκόσμια. Γι' αυτό ο Χριστό του κατηγορούσε όταν θεωρούσαν τον εαυτό του εκλεκτό λαό. Είναι παγκόσμια ιστορία. Και δεν είναι ιστορία ενός λαού, είναι ιστορία της σωτηρίας. Μην μπερδεύουμε την ελληνική ιστορία με αυτή που μαθαίνουμε σχολείο, του Περσικού πολέμου, του Χρυσού αιώνα, του Περικλαίου. Αυτά είναι εξαιρετικά δικά μα είναι αυτά, δεν τα παρνούμαστε. Και είναι κληρονομιά μα. Την κληρονομιά μα δεν την πολεμούμε, την έχουμε, δεν την χαρίζουμε σε κανέναν. Ούτε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα θα χαρίσουμε σε κανέναν, ούτε τη δημοκρατία μα θα χαρίσουμε σε κανέναν, αλλά ούτε και την παλαιά μα διαθήκη θα την χαρίσουμε σε κανέναν. Γιατί είναι άλλη ιστορία του έθνου, του λαού. Και άλλη ιστορία τη σωτηρία μα είναι δύο παράλληλε ιστορίε που βαδίζουν χέρι-χέρι, μία δίπλα στην άλλη. Αλλά είναι διαφορετικά πράγματα. Και τι, τι εννοώ τώρα, ότι πολέμησαν την παλαιά διαθήκη οι Εβραίοι. Εμεί, τα σύνολο των βιβλίων που αποδεχόμαστε στην παλαιά διαθήκη είναι 49. Οι Εβραίοι, ξέρετε πόσα βιβλία έχουν, πόσα κράτησαν στον κανόνα του, δηλαδή σαν δικά του βιβλία, τα 29 τα 20 τα πέταξα να παίξω. Γιατί τα πέταξα να παίξω αυτά τα βιβλία. Γιατί αυτά τα βιβλία μιλάνε για τον Χριστό. Και αυτά δεν του βολεύουνε. Είναι τόσο εμφανής εκεί οι προφητείες όταν αναβοά ο Ισαΐας μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του «Ιδού η, η Παρθένος, εγκαστρή έξι και τέξι ενιών» βουάει η Παλαιά Διαθήκη για τον Χριστό. Άρα λοιπόν αυτά, όλα τα εδάφια, όλα αυτά τα κομμάτια πρέπει να φύγουν μέσα από αυτούς. Γιατί ύστερα θα έχουν μια δυσκολία οι Εβραίοι πώ θα τα ερμηνεύσουν, και θα είναι υπόλογοι εναντί του Θεού που δεν δέχονται τον Χριστό. Μα θα πούμε, Να η παλαιά διαθήκη σα. Α, τώρα λένε όχι, αυτή δεν είναι δικιά μα. Εμεί έχουμε μόνο 29 βιβλία. Τα 20 δεν είναι δικά μα. Εμεί τα πετάξαμε έξω. Άρα βλέπετε ότι τελικά η παλαιά διαθήκη πολεμάει και του ίδιου Εβραίου γι' αυτό επανερχόμαστε στους πατέρες της Εκκλησίας, είπαμε θα το, θα το τεκμηριώνουμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, ελέγχοντας όμως την απιστία των Ιουδαίων έτσι, γιατί δεν πίστεψαν οι Ιουδαίοι, λέει, ο Ιουδαίος που απιστεί στην Καινή, απιστεί ουσιαστικά και στην Παλαιά. Και συμπεραίνει και λέει, θα σου το πω έτσι λίγο αρχαία, Συγχωρήστε με καμιά φορά που σας λέω καμιά έκφραση, αλλά είναι για να σας πω τα κείμενα των ίδιων των πατέρων, όχι για να κάνουμε επίδειξη γνώσεων προς Θεού. Ώστε ο μένει Ιουδαίος αμφωτέρων εκπέπτοκε. δηλαδή και από τα δύο έπεσε και από τα δύο τάχασε ο Ιουδαίος και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό δεν αναφέρεται αναφέραμε προηγουμένως, ότι από τα 49 βιβλία τα 20 τα πέταξε. Τα εξέπεσαν από τον κανόνα τους. Ε, Εμεί δε, εμείς με ήττα έτσι, εμείς δε αμφωτέρων εχόμεθα. Εμείς θα έχουμε και τα δύο και τίποτα δεν χαρίζουμε σε κανέναν. Ένα μια λετία που συκοφαντούν την παλαιά διαθήκη λένε ότι έχει πολύ βρώμικε ιστορίε μέσα. Σαφώ έχει βρώμικε ιστορίε. Αλλά οι συγγραφεί γράψαν την αλήθεια. Ήταν γεγονότα που έγιναν. Οι γεγονότα που έγιναν από του Ισραηλίτε. Δεν τράπηκαν, τα έγραψαν. Και αυτό προ τιμή του δεν απέκρυψαν την αλήθεια, τα γεγονότα αυτά όμως δεν τα έγραψαν για να μας διδάξουν αλλά για να τα αποφύγουμε. Όπως όταν λέμε σε ένα παιδί, βρε παιδάκι μου δες αυτόν τον ναρκωμανή ή δεν τι γίνεται στα νοσοκομεία, δες τι γίνεται εδώ και εκεί. Αυτός πέθανε ο άνθρωπος, μην πέφτεις σαν ναρκωτικά. Γιατί του λέμε την ιστορία των ναρκωτικών ότι οδηγεί στο θάνατο. Δεν του λέμε για να προωθήσουμε στα παιδιά μας τα ναρκωτικά, τα λέμε για να αποφύγουν τα ναρκωτικά. Ακριβώς τις ιστορίες αυτές αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη προς αποφυγή όμως. Όχι να τι ακολουθήσουμε, για να δούμε ότι όλοι αυτοί που εξέπεσαν στην Παλαιά Διαθήκη, που κατρακύλησαν μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, στο τέλος είχαν εκτρή κατάληξη. Γι' αυτό και αναφέρονται αυτές, όπως λένε, οι σκανδαλιστικές και βρώμικες ιστορίες. Πολύ δε περισσότερο όμως οι βρώμικες ιστορίες αναφέρονται από ανθρώπους. Δεν αναφέρονται καμιά βρώμικη ιστορία στο Θεό. Ενώ στη μυθολογία την αρχαία έχει πολλές βρώμικες ιστορίες για τον Θεό. Για τον Θεό των, ειδω... των ειδώλων, των νεοπαγανιστών. Όχι τον Θεό του πολέμου, όχι τον Δία που έγινε στα γόνα και έκλεψε την τάδε θεά και την τάδε κοπέλα και την ξεμονάχιασε και οι μεταξύ των Θεών και ο Δίας που έτρωγε τα παιδιά του, ο, ο Κρόνος που έτρωγε τα παιδιά του και με τα βίες ο Δίας, και πάρα πολλά άλλα. Τον ύφεστο που τον πέταξαν από τον Όλυμπο και έμεινε κουτσός. Αυτές είναι οι κακίες των θεών, των νέων παγανιστών. Στην Παλαιά Διαθήκη περισ... περιγράφονται κακίες ανθρώπων, όχι θεών. Και των ανθρώπων προς αποφυγή. Έτσι λοιπόν, κάνουνε όλα αυτά τα λάθη και ερχόμαστε τώρα να το τεκμηριώσουμε αυτό από τον Μέγα Αθανάσιο. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος μη μόνον ουκ είναι αυτούς θεούς αλλά και των ανθρώπων τους εσχίστους γεγονότας. Δηλαδή αυτοί και τους θεούς και τους ανθρώπους τους μπερδεύουν με τα έσχη. Δηλαδή ενώ τα έσχη στην Παλαιά Διαθήκη αφορούν ανθρώπους ενώ στου ειδωλάτρε θεού και ανθρώπου. Θα δούμε τώρα, όπω αναφέραμε προηγουμένω, ότι δε, είπαμε ότι είναι ένα παγκόσμιο βιβλίο η Παλαιά Διαθήκη. Θα το δούμε αυτό τώρα. Λέει ε, στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός μιλάει μέσω των προφητών. Λέει, δεν μου είστε όσοι οι Αιθίωπες σεις τέκνα του Ισραήλ. Και εσείς λέει, δεν είστε παιδιά μου όπως είναι και οι Αιθίωπες. Δεν εξήγαγα τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, αλλά και τους Φιλιστέους από την Κιαφθόρ και τους Αραμαίους από την Κύρ. Παράλληλες ιστορίες, δηλαδή έβγαλε από την Αίγυπτο τους Ισραηλίτες, τους Φιλιστέους τους διέσωσε από την Κιαφθόρ και τους Αραμαίους από την Κύρ. Αυτό λέγεται στο βιβλίο του Αμός. Δηλαδή, δεν έσωσα ένα λαό μόνο, έσωσα και άλλους λαούς. Άσχετα αν ο ένας μόνο λαός έμεινε μονοθεϊστικός, βοήθησα και άλλους λαούς. Και βοήθησε και τον ελληνικό λαό ο Θεός. Θα κάνουμε κάποια εκπομπή, κάποια στιγμή θα δούμε πόσες προφητείες φώτισε κάποιους ανθρώπους και μιλήσανε για τον έναν Θεό, τον πραγματικό Θεό που θα έρθει. Μάλιστα, όπως σας είπα, εκτός από τα από τους πατέρες που προσβάλλουν οι πολέμοι της Παλαιάς Διαθήκης προσβάλλουν τώρα πα, Παλαιά Διαθήκη. Πατέρες πάνε τώρα και στα μυστήρια. Λέει και στο γάμο όπως ευλόγησε ο ιερέας λέει τους νεόνυφους όπως ευλόγησε τον Αβραάμ και τη Σάρα έτσι να σε ευλογήσει. Τι δουλειά φωνάζουν αυτοί, γιατί όπως ευλόγησε τον Αβραάμ και τη Σάρα, ένα ευλογημένο ζευγάρι ήτανε. Δηλαδή έχει σημασία αυτό αν αυτό το ζευγάρι ήταν ούτω ή άλλω Αβραμ, για του γνώστε, δεν ήταν καν Ισραηλίτη. Χαλδαίος ήταν. Βλέπετε πω τα μπλέκουνε. Δεν έχουν γνώση καθόλου των πραγμάτων. Και λένε ήταν Ισραηλίτη, το, τον Ισραηλικό. Ε, ιστορία μας λέτε μα δεν είναι Ισραηλική ιστορία όλη χαλδαίος ήταν ο Αβραμ και επίσης τις ευχές του σαραντισμού κάνει αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη όταν ε, η γυναίκα πάει να πάρει τι ευχέ του Σαραντισμού, να βγουν οι ευχέ του Σαραντισμού, να βγει από την ιερολογία του γάμου, να γράψουμε άλλη ιερολογία γάμου, δηλαδή να γίνει άλλο το τελείω διαφορετικό το μυστήριο του γάμου. Να αρχίσουμε και να βάζουμε τι να βάζουμε. Και έτσι λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει όμω να βγάλουμε και του ψαλμού. Ποια, ποια προσευχή δεν αρχίζει και έχει μέσα το πεντηκοστό ψαμό ελέη σώνουμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος του ενικτυμό σου ή οι στιχολογίες όλες και πάρα πολλά πράγματα όλος ο όρθρος είναι γεμάτος από, ψαλμού, από ψαλμούς από το ψαλτήρι του Δαβίδ όλα αυτά να βγουν να πεταχτούν να πεταχτούν άρα τι έμεινε στο τέλος βρε παιδιά αφού πολεμάται και τον Χρυσόστομο που ερμήνευσε την Παλαιά Διαθήκη και αφού πολε... να φύγει η λειτουργία όλη που την έγραψε ο Χρυσόστομος τι μένει βρε παιδιά θα μας αφήσετε τίποτα. Για ποια παλιά διαθήκη λέτε ότι μιλάτε. Τον ίδιο τον Χριστό πολεμάτε. Και μην κρύβεστε πίσω από την παλιά διαθήκη. Είναι γνωστά τα κόλπα σας, τα ξέρουμε. Γι' αυτό και στο συνοδικό της Ορθοδοξίας μας, η Εκκλησία μας για να το κατοχυρώσει αυτό το πράγμα, δεν τα αφήνει ακατοχύρωτο. Στο συνοδικό της Ορθοδοξίας βάζει οι προφήτε ω όπως προείδαν οι προφήτες, δηλαδή όπως προεφύτευσαν οι Απόστολοι ως δίδαξαν. Ούτω φρονούμε και ούτω ελαλούμε. Συγγνώμη καμιά φορά ανεβάζω την ένταση, αλλά είναι η διαστρέβλωση της αλήθειας που με πνίγει πολλές φορές. Δεν μπορώ να τους ακούω όλους αυτούς. Και το χειρότερο ποιο είναι, ότι πλανώνται οι ίδιοι, πλανούν και κόσμο και πλανούν στην απώλεια της σωτηρίας τους. Ήρθα μια μέρα μετά από ένα κήρυγμα που ξέρετε κάνουν κηρύγματα στην εκκλησία, ήρθε μια κυρία και μου είπε μετά το κήρυγμα τη Εκκλησία, μου λέει: Άκουσα, λέει από μια εκπομπή, η Παναγία ήταν Ελληνίδα. Θε και κύριε, τι θα ακούσουμε κι άλλα. Λέω στην ημνολογία τη Εκκλησία λέμε: ράβδος εκ τη ρίζη η ΕΣΕ είναι η Παναγία. Ποιο ήταν ο ΕΣΕ, Προπάτορα του Δαβίδ Η Εκκλησία λέει αυτό. Εσύ δεν θα πει άλλο, αλλά δεν το σκέφτηκα. Δηλαδή, πέφτουν στα δίκτυα των νεοειδωλατρών, κρυμμένοι χριστιανοί λένε, οι είναι στην ουσία, μασονικοί δάχτυλοι είναι στην ουσία που πολεμάνε την παλαιά διαθήκη, αλλά είπαμε, δεν πολεμάνε την παλαιά διαθήκη, πολεμάνε του πατέρε, πολεμάνε την εκκλησία, πολεμάνε τον ίδιο τον τριαδικό Θεό. Ο Χριστό τώρα για να το κατοχυρώσει την παλαιά διαθήκη δεν την αφήνει ακατοχύρωτη. Δεν κάνει τίποτα τυχαίο ο Χριστό. Στο Θαβόρο, όταν εμφανίζεται πάνω στο Θαβόρ τι κάνει. Δεξιά και αριστερά έχει τον Μωυσή και τον Ηλία. Έναν εκπρόσωπο του νόμου, νόμος είναι τα πέντε βιβλία τη Παλαιά Διαθήκη, ε, η Τωρά που λένε οι Εβραίοι, και έχει γραφεί από τον α, Μωυσή Και από την, άλλη πλευρά, από, την, απ την άλλη, πλευρά του Χριστού είναι ο προφήτη Ηλία που εκπροσωπεί όλου του προφήτε. Άρα δηλαδή και οι οποίοι τον προσκυνούνε, προσέξτε, δεν είναι μόνο στην εμφάνισή του στο θαβόρ αλλά τον προσκυνούν κιόλα. Ο ίδιο ο Χριστό θα πει: Ουκλήθων καταλύσε τον νόμο ή του προφήτε, ουκλήθων καταλύσε το ξανά επαναλαμβάνει, ουκλήθων καταλύσε, ουκλήθων καταλύσε. Δύο φορέ το επαναλαμβάνει. Για να μα εντυπωθεί μέσα στο μυαλό μα. Αλλά πληρώσε, πληρώσε να ολοκληρώσω δηλαδή, να το συμπληρώσω. Ναι, με κάποιε διατάξει από το Μοσαϊκό Νόμο φύγανε αλλά αυτό υπό το πρίσμα της Καινής Διαθήκης. Επίσης, στην συναγωγή στη Ναζαρέτ είπε ο Ιουδαίος «Σήμερα πεπλήρω τη γραφή. Αυτή εν της όσοιν ημών στα αυτιά σα αυτό που ακούτε σήμερα, σήμερα πληρώθηκε η γραφή». Τι εννοεί η πληρώθηκε η γραφή, ότι σήμερα εκπληρώνεται όλες οι προφητείες που ακούγατε στην Παλαιά Διαθήκη για μένα, σήμερα που με βλέπετε, σήμερα στα αυτιά σα και στα μάτια σας εκπληρώνονται αυτές οι προφητείες. Σε ένα άλλο περιστατικό θα σας θυμίσω λίγο στους αιμαούς όταν πορευόταν ο Χριστός στο δρόμο προς αιμαούς ο, ο δυο μαθητές ο Ευαγγελιστής ε, Λουκάς και ο Απόστολος Κλεόπας και εμφανίστηκε ανάμεσά τους άρχισε να τους μιλάει και τι λέει εκεί που τους μιλούσε αρξαμενός λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ξεκίνησε από Μωσέος, από, από τον Μωυσή και από πάντων των προφητών Ξεκίνησε λέει ο Χριστό, ο ίδιο ο Χριστό ερμήνευε την παλαιά διαθήκη στου δύο μαθητέ του. Των προφητών και διερμήνευε, διερμήνευε" δηλαδή του ερμήνευε, του εξηγούσε. Δεν την απορρίπτει, την εξηγεί. Εν τις τι γραφέ τα περί αυτού. Αυτέ που μιλούσαν, δηλαδή η παλαιά διαθήκη που μιλούσε για τον Χριστό. Επίση ο Χριστό, για να αποστομώσει στην έρημο τον διάβολο, όταν πήγε να τον πειράξει. Τρει προτάσει λέει. Και οι τρει είναι προ, ε, γέγραπτε. Μην πειράσει, κύριο το Θεό σου. Ε, γέγραπτε, είναι γραμμένο. Δηλαδή παραπέμπει το διάβολο στο δευτερονόμιο. Δηλαδή τον παραπέμπει στην παλαιά διαθήκη. Επίση, ο ίδιο ο Χριστό είπε, Αν πιστεύατε, λέει εσύ, στο Μωυσή, θα πιστεύατε και σε μένα. Όταν κατηγορούσε του ε, γραμματεί και φαρισσαίου ότι δεν τον αποδέχτηκαν. Του κατηγορεί τι, ότι και αυτοί δεν αποδέχονται τον Μωυσή Και πραγματικά έτσι γίνεται σήμερα. Ενώ λένε τον Μωυσή αλλά δεν δέχονται αυτά που, που είπε και έγραψε ο Μωυσής Λένε ότι ο μεγάλο του δάσκαλο είναι ο Μωυσής. Και πάλι θα πει ο Χριστό, ανόητη και βραδύ στην καρδία. Του πιστεύει να επιπάσει σε σελάλοι οι προφήτες. Είστε ανόητοι λέει και που δεν, που δεν πιστεύετε σε αυτά που είπαν οι προφήτες. Και οι μαθητές αφού αναγνώρισαν τον Χριστό, αφού τον αναγνώρισαν και φεύγουν εσπευσμένα να γυρίσουν πίσω, να αναγγείλουν και στους άλλους μαθητές ότι εμείς στον δρόμο προς Εμαούς είδαμε και συναντήσαμε τον Κύριο, μεταξύ τους λέει έλεγαν «Ουχή η καρδία ημών και ενωμένη και ομένη είναι εν Η καρδιά μας λέει δεν ήταν αναμένη, δεν ήταν ζεστή. Όσοι ελάλοι μείνουν εντιοδόν και όσοι δίνει γεννημήν της αγραφάς, Λέει τίποτα δεν καταλάβαμε, η καρδιά μας ήταν κρυά. Όταν μας εξηγούσε τις γραφές, μας εξηγούν τις πατέρες τις γραφές, η καρδιά μας είναι κρύα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και πολύ συχνά στην Καινή Διαθήκη, όταν γράφουν ορισμένα ε, πράγματα τα περί Χριστού, λέει, ή να πληρωθεί το ερηθέν. Δηλαδή, για να εκπληρωθεί το ερηθέν. Ποιο είναι το αριθέν? η προφητεία που υπόθηκε παλιά στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, και όχι μόνο αυτό, αλλά αφαιρώντας από την, αφαιρώντας από την α, εκκλησία μας στην Παλαιά Διαθήκη, δεν θα γνωρίζουμε ποιος είναι ο δημιουργός του κόσμου. Στην Καινή Διαθήκη δεν γίνεται ούτε μία μνήα περί δημιουργίας του κόσμου. Η δημιουργία του κόσμου, ότι ξέρουμε ότι είναι ο δημιουργός, πού γίνεται στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στη Γένεση. Εκεί λέει ότι Θεός επίησε τον κόσμο πώς τον έφτιαξε και ότι έφτιαξε και τον άνθρωπο. Άρα ποιος θα είναι ο δημιουργός. Αν απορρίψουμε την Παλαιά Διαθήκη, ποιος είναι ο δημιουργός. Πώς θα ξέρουμε εμείς ποιος είναι ο δημιουργός. Και σε τελική ανάλυση, δεν θα γνωρίζουμε και για την πτώση. Και για την εισαγωγή του θανάτου στην ανθρώπινη φύση. Τίποτα δεν θα κατανοούμε από όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά μας τα πληροφορεί η Παλαιά Διαθήκη. Και τότε πώς θα ήταν κατανοητή η Ανάσταση του Χριστού. Σας ρωτάω. Γιατί ήρθε ο Χριστός, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Να μας γλιτώσει από το θάνατο. Από ποιο θάνατο ρε παιδιά. Πού περιγράφεται αυτός ο θάνατος. Στην Κοινή Διαθήκη δεν περιγράφεται πουθενά τέτοιο θάνατος. Άρα αν αφαιρέσει την Παλαιά Διαθήκη δεν είχε λόγο να έρθει ο Χριστό. Αλλά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφεται ο θάνατο των πρωτοπλάστων και η πτώση του από τον Παράδεισο. Και ήρθε να του κλητρώσει αυτού και όλου του ανθρώπου που θέλουν να σωθούν μαζί του. Μόνο τότε είναι κατανοητό όλο αυτό το πράγμα. Αλλιώ λοιπόν, δεν είναι κατανοητό. Βλέπετε ότι αυτοί που πολεμούν την Παλαιά Διαθήκη πολεμούν τον ίδιο τον Χριστό. Είναι το ίδιο και το αυτό πράγμα. Επίσης, όχι μόνο αυτό, οι νέοι δολάτρες, μασόνοι ε, και όλοι αυτοί που πολεμούν την Παλαιά Διαθήκη, εκτός από τα κείμενα που είπαμε στον Όρθο στην Εκκλησία μας ή στον Εσπερινό, που έχουμε γεμάτο από ψαλμούς, θέλουν και κάθε άλλη αναφορά που υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη τώρα, βλέπετε φτάσαν και στην Καινή Διαθήκη, να εξαλειφθούν. Παραδείγματο χάρη όλε οι επιστολέ του Αποστόλου Παύλου που μιλάει, κατά κόρον που μιλάει για την παλαιά διαθήκη, θέλουν να φύγουν, να βγουν από την Εκκλησία μας. Θα πει ο, στην προσεβραίους επιστολή Απόστολος Παύλος, αδελφοί, πίστη παρόκεισε να βράμει στη γη της Επαγγελίας. Με πίστη, πίστεψε δηλαδή. Ήταν πιστός άνθρωπος. Το βεβαιώνει και συνέχεια θα το βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος για την Παλαιά Διαθήκη, για την αξία της και για τον νόμο. Λοιπόν, θέλουν και όλα τα εδάφια της Καινής Διαθήκης το γέγραπτε ή να πληρωθεί το ερθέν, να φύγουν. Άρα πολεμούν την Παλαιά Διαθήκη, πολεμούν και την Καινή Διαθήκη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας προτρέπουν στο τέλος τέλους να αλλάξουμε και το σύμβολο της πίστεώς μας. Δηλαδή, τίποτα δεν άφησαν. Όλα τα γκρέμισαν, όλα τα κατάστρεψαν. Γιατί το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, όπως το ξέρετε με όλοι μας, το γνωστό πιστεύω, επειδή ομολογούμε ότι ο Θεός είναι εκεί πατέρας ποιητή ουρανού, γης, ορατών και αοράτων. Εκεί ομολογούμε ότι αυτός ο Θεός που πιστεύουμε οι χριστιανοί είναι ο δημιουργός. Αν βγάλει την Παλαιά Διαθήκη δεν θα είναι ο δημιουργός, ε, όλος Θεός θα είναι, δεν θα ξέρουμε ποιος Θεός. Και επίσης θα πάνε να καταστρατηγήσουν και το Άγιο Πνεύμα που λέμε εκεί στο Πνεύμα, το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν που το λαλήσαν διά των προφητών. Αυτό που μίλησε μέσα από τους προφήτες. Άρα να γνωρίζουμε στους προφήτες ότι ήρθε και εκεί το Άγιο Πνεύμα και μίλησε μέσω των προφητών. Βλέπετε αγαπητοί φίλοι μου, αγαπητοί αδελφοί, ότι δεν είναι πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι σύσσωμος συνολικός εναντίον του, του Χριστού, της Εκκλησίας μας, όλους τους κυνηγάει. Όλα, όλα πάει στο τέλος, Είπαμε, είδατε, σα έκανα αναφορέ πάνε από την παλαιά διαθήκη να πολεμήσουν του ψαλμού, να του βγάλουν μέσα από την εκκλησία, να βγάλουν τα εδάφια από την καινή διαθήκη που αναφέρονται όλα στην παλαιά διαθήκη, να βγάλουν και του Αποστόλου, να βγάλουν και τον Απόστολο Παύλο, να βγάλουν και τα εδάφια, να απογυμνώσουν και τον Χριστό και όπου ο Χριστό μιλάει για την παλαιά διαθήκη, να κόψουν και τα λόγια του Χριστού. Τι θα μα αφήσουν, τίποτα. Άρα πρέπει να προσέχουμε από αυτού. Να προσέχουμε πάρα πολύ να μην πλανόμαστε και πλανώνται και άλλοι άνθρωποι. Και επειδή πολλέ φορέ δεν έχουμε τα μέτρα, δεν έχουμε τη γνώση, δεν έχουμε τα κατάλληλα όπλα να του πολεμήσουμε αυτού του ανθρώπου ή να του αντικρούσουμε. Και αυτή να σα πω, εγώ από εδώ, από αυτό το φιλόξενο κανάλι, του καλώ όποτε θέλουν και όταν θέλουν σε μια αντιπαράθεση να μας εξηγήσουν που το στηρίζουν και τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν θα έρθουν ποτέ σε μια τέτοια αντιπάραθεση Με επιχειρήματα δεν μπορούν να μιλήσουν. Αυτοί κρύβονται πίσω από διάφορα, όπως σας είπα, κολπάκια. Είναι η ιστορία των Εβραίων, έχει βρώμικες ιστορίες μέσα, πετάνε δύο τέτοιε δύο τέτοιου πυροβολισμούς και σκόνονται και εξαφανίζουν. Εδώ νομίζω ότι σας έδωσα μια ιδέα και την πολεμική που γίνεται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Αν χρειαστεί θα ξαναεπανέλθουμε στο θέμα και αν κάποιος από αυτούς θέλει να αντιπαρατεθούμε, πολύ ευχαρίστως. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μας. Θα ακολουθήσει η εκπομπή της κυρίας Ευγενίας Κούκουρας «Όσα μύθια τόση αλήθεια», οπότε μείνετε συντονισμένοι στο ραθιόφωνο μας και να σας πω ότι το δώρο ε, μετά από κλήρωση, πάει στον κύριο Κωνσταντίνο Μητράκο, οπότε μπορεί να περάσει από το σταθμό μας να παραλάβει το δώρο του. Σας ευχαριστώ και απόψε φίλοι μου, καλό σας βράδυ, καλή σας ξεκούραση. Γεια σας.